Όχι, πρέπει να τοποθετηθούμε για το, με δύο κουβέντες. Βεβαίως. Μόνο παραδείγμα, όχι πάρα περισσότερο. Είναι πρώτη φορά που ξεκινάει η ποινική δίκη και υπάρχει στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ. Αυτό... Το καταδίκασε ο κύριος Καπερνάρος αυτό. Ο κύριος Καπερνάρος καλά κάνει και το καταδικάζει. Αλλά το έχετε ξαναδεί σε άλλες δίκες? Όχι. Είναι πρώτη φορά αυτό που γίνεται. Είναι μέσα στο καταστατικό της ΑΔΕΔΗ αυτό. Κύριε Καπερνάρο. Προβλέπετε από το καταστατικό της ΑΔΕΔΗ. Θέλετε αυτός να, είναι ο σκοπός της ΑΔΕΔΗ. Θέλετε να εκτρέψετε τη συζήτηση. να την πάμε εκεί που θέλετε. Καθόλου, κάθε άλλο. Λοιπόν, αφήστε και ακούστε. Ξεκινήστε με νομικά θέματα και όχι με την ΑΔΕΔΗ. Νομικά θα πω. Έτσι, μπράβο, δικηγόρος είστε. Αλλά νομικά είναι και οι τραυματισμοί που συνέβησαν απ' έξω. Νομικά είναι και οι συγκεντρώσεις όλων των ανθρώπων και όλων των δήμων της περιοχής. Και αυτοί νομικά είναι. Για άλλο λόγο. Και για πολλά σωματεία. Δεν είχε για άλλο λόγο, Γιώργο μου. Ήταν για τη δίκη της Χρυσής Αυγής για να αποδοκιμάσουν πρώτον. Και δεύτερον, ότι δεν ετέθη έτσι. Δεν θέλανε στις περιοχές τους να γίνει η δίκη αυτή για τους λόγους που εξήγησε ο Δήμαρχος. Που δεν είναι αυτοί που λένε απόψε. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ θέλω να εκείνο ναι. Το οποίο θέλω να σας επισημάνω είναι για δικαστήριο όταν δικάζεται εγκληματική οργάνωση την πολιτική της ανάλυση και την πολιτική της εμπλοκή. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να αποφευθεί αυτό το πράγμα μέσα στη διαδικασία. Μπορεί να μας το αναλύσετε. Θα σας το αναλύσω στο δικαστήριο. Αλλά εδώ δεν θα κάνουμε δίκες. Σωστό. Έτσι, κύριε Καπερνάρο. Εδώ δεν θα κάνουμε δίκες. Για πολιτικά μιλάτε, δεν μιλάτε νομικά, δεν μιλάτε για τη δίκη. Για πολιτικά μιλάτε, κύριε Παραγγέ. Δεν μιλάω πολιτικά. Σας μιλάω πως είναι ενωμένες οι δύο έννοιες. Εγώ δεν είμαι ο νομικός της παρέας. Έχω όμως σαν απλός πολίτης μία απορία. Αντιλαμβάνομαι, το είπα και στην αρχή, ότι αυτό είναι προφανώς δικάζεται μία εγκληματική οργάνωση για συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις, για, πώς να το πω, για παραβιάσεις του ποινικού κώδικα. Ναι. Όλα αυτά. Όμως δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο εδόλιο, που είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση, είναι ταυτοχρόνως βουλευτές, ηγεσία ενός κόμματος, με συγκεκριμένες ιδεολογίες, ιδεολογικές απόψεις κλπ. Προφανώς δεν δικάζονται οι απόψεις τους. Αυτό είναι σαφές, νομίζω δεν το έχει υποστηρίξει ποτέ κανένας. Πώς όμως θα μπορέσει να υπάρξει στη δίκη αυτή η λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά δικάζεται και αυτό που δεν πρέπει να δικαστεί? Κύριε Πρεζεντέη, θα τους δικάσει η ιστορία τους. Αυτή η ιστορία των αγρίων πράξεων που έχουν ξεκινήσει από την περίοδο του 90, ίσως και νωρίτερα, με ξυλοδαρμούς, με τον Περίανδρο, με επεισόδια μέσα στη σχολή Ευελπίδων. Ναι, αλλά ο Περίανδρος συνελήφθη, καταδικάστηκε, εξέτσε την ποινή. Ναι, δικός τους ήταν. Και δεν είναι κατηγορούμενος σήμερα. Δικός τους ήταν. Ναι, θέλω να πω ότι πλήρωσε αυτό. Κύριε Πρετεντέρη, δικός τους ήταν ο Περίανδρος, άλλο αν αποσκύρτησε και έφυγε. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Εγώ σας, λοιπόν, θα σας πω ότι τα ίδια που συνέβησαν σήμερα το πρωί στους μάρτυρες του Φίσα έχουν συμβεί το 92, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την ημερομηνία, στη Φωκίωνος Νεγρή, που χτυπήσανε τους αριστεριστές. Δεν είμαι αριστερός για να το ξεχωρίσουμε. Δεν είναι έτσι. Αλλά χτυπήσανε εκεί αριστεριστές και τους οποίους τραυμάτισαν κατά τρόπο φρικτό. Σήμερα στην εκπομπή έπρεπε να έχετε τους τραυματιστέντες, τους οποίους τους δείχνανε τα κανάλια από το Γενικό Κρατικό. Τους σημερινούς τραυματιστέντες. Τους σημερινούς εννοείται. Γιώργο μου, εσύ είδες που τραυματίστηκαν? Παίξαμε στις συνλήσεις. Γιώργο, ναι. Είδες που τραυματίστηκαν? Στο πρόσωπο, κύριε Σταυριανάκη. Πού, σε ποιο σημείο? Στο πρόσωπο, δεν είμαι γιατρός. Όχι, αγόρι μου. Τον είδαμε γάτες. Γιώργο μου, σε ποιο σημείο, του δρόμου έξω? Σε ένα σημείο, από ό,τι με πληροφόρησαν, που γινότανε και λαϊκή. Έτσι μου είπανε. Που γινόταν κοντά. Και λαϊκή. Εκεί καταγράψτε, σας παρακαλώ, κύριε Πρετεντέρη, τις όποιες μαρτυρίες κατατίθεται στην εκπομπή σας.
Εδώ γίνονται στη λαϊκή. Κάπου αλλού μας είπαν, άκουσα από την κυρία Θασούλα, να μας λέει ότι... Σε αυτό που λέει ο κύριος Μαραγκός, είναι ένας δρόμος πάνω από τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Σύμφωνοι. Γίνεται λαϊκή. Αλλά δεν είναι εκεί. Επειδή είναι τεράστιο αυτό. Τι θέλετε να πείτε με το που. Αφισβητεί το γεγονός. Το γεγονός το είδαμε. Το όνομα το μέρος ειδήσεις. Κύριε Βεδετέρη, εγώ αμφισβητώ το δράστη. Α, μάλιστα. Όχι το γεγονός. Ξεκαθαρισμένα. Λέτε δηλαδή ότι οι ομοειδεάτες τους τους χτύπησαν. Κύριε... Το θεωρείτε φυσικό αυτό. Το θεωρείτε φυσικό. Ότι είχαν μόλοπες στο πρόσωπο και οι ομοειδεάτες. Εγώ σας έχω ακούσει να μιλάτε για προβοκάτες. Μόλις είδατε τους ομοειδεάτες. Και σέβομαι το λόγο σας. Ναι, αυτό λέτε. Το έχετε πει πολλές φορές. Αυτό λέτε, ότι ομοειδεάτες τους ξέρω τι μου έγινε. Εδώ έφαγε ξύλο και ορφανό. Και το ξέρετε. Κύριε Μαραγκέ, δεν είπε ποτέ ότι ομοειδεάτες τον χτύπησε. Ίσως κόνταψαν σε μια ζαρδινιέρα. Ίσως κόνταψαν σε μια ζαρδινιέρα οι δύο μάρτυρες. Θα πείτε ότι σκόνταψαν. Με συγχωρείτε όμως, έχω κάνει μια ερώτηση στον κύριο Μαραγκό και έχει μείνει μετέωρη. Και περιμένω να απαντήσω. Σωστό. Κύριε Μαραγκέ, θέλω να μου πείτε πώς σκοπεύετε να χειριστείτε αυτή τη λεπτή ισορροπία της δίκης ανθρώπων που διέκονται για συγκεκριμένες πράξεις και που ενδεχομένως εμφορούνται από διάφορες ιδέες απεχθείς για μας κατά τα άλλα, αλλά δεν διώκονται για αυτές. Δεν είναι μια λεπτή ισορροπία αυτό? Είναι μεν ισορροπία όπως το θέτετε, αλλά σας είπα και προηγουμένως, δεν μπορείτε να αποκλείσετε μέσα από την ποινική διαδικασία και όλες τις άλλες παραμέτρους. Όχι, προφανώς, σας είπα πρώτος εγώ τις έθεσα. Έχω όμως εδώ το συνήγορο του κύριου του Λαγού, ο οποίος διώκεται ειδικά για το φόνο του Παύλου Φίσα. Ο Λαγός διώκεται για την ηθική αυτουργία, όχι? Όχι, δεν υπάρχουν ηθικές αυτουργίες. Αν είναι εγκληματική οργάνωση, για την περίπτωση αυτή. Λέω, θέλω ειλικρινά να με εξηγήσετε. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα είναι ένα δραματικό γεγονός από μόνο του. Είναι μια ποινική πράξη. Και γι' αυτό διώκονται άνθρωποι, να το πω έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, αν τον σκότωσαν επειδή είναι χιτλερικοί, επειδή είναι μουσολινικοί, επειδή είναι μεταξικοί, επειδή είναι αυτό, δεν αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό θέλω να πω. Πώς την αφορά? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό θέλω να ακούσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δεν είχαν αυτές τις ιδεολογίες και επειδή ήταν στην τοπική κοινωνία ο Φίσας, ήταν ο γνωστός μουσικός τραγουδοποιός που ενοχλούσε, θα τον σκότωναν? Δεν το ξέρω, όχι, εσείς το λέτε. Θα τον σκότωναν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Μαραγκέ, λέτε ότι ήταν στοχοποιημένος λοιπόν ο Παύλος Φίσας. Σαφέστατα ήταν. Σαφέστατα ήταν. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο μου, αγαπημένε. Πες μου σε παρακαλώ, από την ιστορία της δολοφονίας του Φίσα, ποιος ζημιώθηκε? Ποιος ζημιώθηκε, τι εννοείται? Δηλαδή. Ο Φίσας κατά κύριο. Ποιος σκοτώθηκε ο άνθρωπος? Αυτός τελείωσε ο άνθρωπος. Σκοτώθηκε, ζημιώθηκε από τους σκοτωμένους. Η οικογένειά του ζημιώθηκε. Που χάσαν το παιδί τους και οι φίλοι τους ζημιώθηκε. Που χάσαν το φίλο τους. Κέρδισε πόντους η Χρυσή Αυγή από αυτό. Κοίτα, Ράκη, το αν κέρδισε ο Χρυσή Αυγή δεν το ξέρω, αλλά ο ζημιωμένος είναι ο νεκρός. Οι ζημιωμένοι συγγενείς του. Αυτό είναι σαφές. Η Χρυσή Αυγή ζημιώθηκε μόνο και μόνο επειδή συνελήφθησαν τα μέλη της και αποκαλύφθηκε ο δεσμός τους με την οργάνωση και η κεντρική καθοδήγηση της συγκεκριμένης δολοφονίας. Άμα δεν είχε γίνει αυτό, άμα δεν είχαν συλληφθεί, τότε η Χρυσή Αυγή θα μπορούσε να πουλήσει το συγκεκριμένο περιστατικό σαν μια τρομοκρατική ενέργεια που της δίνει τον έλεγχο της Β' Πειραιά σε μια περίοδο που ήθελε να κερδίσει τον έλεγχο της Β' Πειραιά. Αυτό τον έχει. Αυτός ήταν. Όχι, δεν τον έχει. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, αλλά δεν τον έχει. Κύριε Μαραγκέ, ένα λεπτό. Ένας, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, κύριε Πρετεντέρη. Κύριε Μαραγκέ, κύριε συνάδελφε, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ, όπως ξέρετε, δεν έχω καμία ιδεολογική συγγένεια με το χώρο της Χρυσής Αυγής. Ούτε εγώ. Το αντίθετο θα έλεγα. Μας χωρίζει άβυσος ιδεολογική. Το δεύτερο, δεν είμαι συνήγορος σε αυτή την υπόθεση. Είμαι ένας νομικός, έτσι εκλήθη. Το ερώτημα το οποίο θέτω. Πράξεις, ιδεολογίες, τις οποίες καταδικάζουμε όλοι. Ποινικά αδικήματα δεν αξιολογούνται σε αυτή τη δίκη. Αξιολογείται. Κύριε Δημητρακόπουλε, ποινικά δεν δικάζουμε. Μα εσείς προηγουμένως. Άρα συμφωνούμε. Συμφωνούμε λοιπόν, θα δικάσουμε. Εάν υπάρχει εγκληματική οργάνωση, πρώτον, εάν υπάρχει διακεκριμένη οπλοκατοχή. Η εγκληματική οργάνωση δεν είναι ποινική πράξη. Ακριβώς. Λοιπόν, θα μείνουμε λοιπόν στα πλαίσια ενός ποινικού αδικήματος ή θα καθίσουμε να δικάσουμε την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής. Ιδεολογία της Χρυσής Αυγής. Τι είπατε?
δεν θα ερευνηθεί η εγκληματική οργάνωση από πότε έχει ξεκινήσει και που έχει καταθέσει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι θα εξεταστούν ποινικά δικήματα σε αυτή τη δίκη. Δεν θα έχουμε μια πολιτική ποινική δίκη όπως είπε ο καλός συνάδελφος ο κ. Καμπαγιάννης. Κάτι άλλο παρά είπα αυτό. Όχι. Να συμφωνήσουμε ότι τα ποινικά αδικήματα έχουν κίνητρα. Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν κίνητρα. Ναι, αλλά ναι. Ότι, τι θα λοιπόν η εθνικοσοσιαλιστική συγκρότηση της Χρυσής Αυγής της έδινε το κίνητρο προκειμένου να επιλέγει τους εχθρούς της. Το δηλαδή αυτούς που θεωρούσε εχθρούς της οργάνωσης. Κύριε Καμπαγιά,